Αν υπήρχε κίνηση στους δρόμους, αν δεν μπορείτε να πάτε στα σπίτια σας, ο λόγος είναι προφανής και είναι ο εξής. Ο Σάκης και η Χριστίνα, αυτό το ελληνικό πριγκιπικό ζευγάρι, αποφάσισαν να βγουν και να διασκεδάσουν. Και επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι και έντεχνοι, πήγαν φυσικά στον Τάκη Ζαχαράτο, στον Παραόντα, μαζί με τον Γιώργο Θεοφάνους. Δεν είναι όμως αυτό η είδηση. Ούτε ότι οι παπαράτσι όλη τη χώρα έβγαλαν και χθες μεροκάματο, γιατί όλοι ήταν εκεί για να παθανατήσουν αυτή την όμορφη στιγμή. Αυτή είναι η είδηση. Αυτή η φωτογραφία παρακαλώ να παγώσει. Είναι η είδηση γιατί ο Σάκης είναι υπέρμαχος του μια εικόνα χίλιες λέξεις. Ναι. Μπορεί δηλαδή και με τη μανούλα που τη κρατούσε το χέρι ήταν. Μπράβο. Ωραίο. Να πήγα εγώ προχθές να κάνω μια συνέντευξη. Μου λέει να δεις για τη Χριστίνα δεν μιλάμε. Δεν κάναμε τη συνέντευξη. Γιατί ξέρει ότι η δύναμη της εικόνας είναι πολύ πιο δυνατή από όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Και αυτή η εικόνα ήξερε ότι θα συζητηθεί. Πήγε λοιπόν εκεί, άνοιξε την κάπα της Χριστίνας και με πολύ όμορφο τρόπο την ακούμπησε εσωτερικά στην κοιλιά. Ναι. Την κρατάει τη μέση. Τώρα δεν θα μου χαλάσει το θέμα. Τώρα στο νούμερο 13 στις 9 και 2 το πρωί. Εντάξει, έχει να δίκιο τώρα Στέφανος, γιατί η μέση δεν είναι από μπροστά. Δηλαδή κάποιον από τη μέση και κάποιον από πίσω. Να μπεις. Ναι. Εγώ, παιδιά, νομίζω ότι. Όχι να πούμε κι άλλα. Μήπως πλήρωνε τα χέρια του και τέτοια. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι όλα αυτά. Κάπου την πονούσε η κοιλιά της στο στομάχι της. Ναι, αλλά μήπως θα το βρεις εσύ. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο πιο τρυφερό από αυτό. Ότι μπορεί να κρύβουν κάτι. Είπε η Χρύσα με νομίζω. Ήπιε η μπόμπα χθες ή δεν ήπιε. Εκεί είναι. Κάτσε, να καταλήξουμε καταρχήν τι σημαίνει αυτή η εικόνα. Ναι, τελειώσουμε. Μπορεί να είπε η Χρύσα. Α, εντάξει. Εντάξει τότε. Ειδική εγγυολόγος, εγγυολόγος Χρύσα Κατσαρίνη, τόσο απορρεπότε. Πάμε στο νούμερο 12. Μακάρι να είναι και να...